ετοιμάζομαι να πάω IKEA, θα πάω πρωί-πρωί, δηλαδή με το που ανοίξουν θα είμαι εκεί. Γιατί θέλω να πάρω, να αγοράσω κάτι πράγματα και θέλω και να πάρω και τον μπαμπάκο μαζί, οπότε επειδή δεν θέλω να έχει κόσμο, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να πάω τόσο πρωί, όσο λιγότερο ο κόσμος, τόσο το καλύτερο. Οπότε ετοιμάζομαι και ό,τι κάνω σήμερα θα σας πάρω μαζί μου. Ό,τι απέμεινε από όλα αυτά, τι σου συμβαίνει? Εσένα τι σου συμβαίνει? Λέμε ότι δεν θα μπορούμε να ψωνίσουμε τώρα, γιατί το φαΐ πρέπει να είναι εδώ πάνω, δεν πάει. Μόλις γυρίσαμε σπίτι με το τυραντάκι, μία ανώμαλη. Έχει πολύ ζεστή σήμερα, έχω σκάσει και είχαμε τη δική σε κουνουπίδια και εγώ και το μωρό εντωμεταξύ, γιατί το φοβήθηκα χθες, είχε αρκετό κρύο. Ευτυχώς δεν είχε πολύ κόσμο στα IKEA, πάλι καλά, είμαστε λίγοι και καλοί. Πάω να κάνω κάτι δουλειές που πρέπει να γίνουν γρήγορα και να σας κάνω IKEA haul. Πάρα πολλές προσπάθειες. Πρέπει να είναι η τέταρτη φορά που κάθισα εδώ, σε αυτό το αγαπημένο μου σημείο, να γυρίσω το IKEA haul. Ο μπέμπης πίσω στο relax του κουνιέται. Τώρα είναι πιο ήρεμος, οπότε νομίζω πως θα καταφέρω αυτή τη φορά να το γυρίσω ολοκληρωμένο το IKEA haul. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι πράγματα πήρα εγώ σήμερα από τα IKEA. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα με το κουβερτάκι που πήρα στο μωρό. Πήρα αυτό εδώ πέρα το κουβερτάκι, το λευκό. Το οποίο είναι σαν να είναι σε βελονάκι στο χέρι. Γίτσες, αγαπητέ μου, γίτσες. Και γύρω-γύρω έχει αυτή εδώ πέρα τη λεπτομέρεια και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα που θα έρθει η άνοιξη για τις ανοιξιάτικες μας τις βολτούλες, αλλά και για μας για το σπίτι. Είναι ένα έτσι λίγο πιο λεπτό κουβερτάκι, το οποίο νομίζω θα το ευχαριστηθούμε πολύ. Πήρε επίσης για το μωρό αυτό εδώ πέρα το σαπουνοθήκη. Έχω άλλη μία ίδια πάνω στο... στην κουζίνα μου και πήρα μια ακόμα ίδια γιατί στο ένα έχω το σαπούνι που είναι για τα δικά μας τα πιάτα και αυτό εδώ πέρα που είναι για το baby τα μπιμπερό. Επίσης για το μωράκι και όχι μόνο και για εμάς πήρα αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια τα οποία σας έχω πει ότι με έχουν χειροβολέψει που κλείνουν αεροστεγός από πάνω. Αυτά με έχουν βολέψει πάρα πολύ και στα ταξίδια για να βάζω μέσα τα προϊόντα που είναι σε υγρή μορφή και τώρα με το baby επίσης με έχουν βολέψει πάρα πολύ γιατί βάζω μέσα στην τσάντα που βγαίνουμε έξω τις βολτούλες μας, τα μπέιμπιλίνο του ή μια λαξιά ρουχαλάκια και τέτοια πράγματα, οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ σωτήρια αυτά εδώ πέρα. Επίσης για το μωρό, πήρα αυτή εδώ πέρα την ξύλινη βάση, η οποία είναι για το τάμπλετ και ελπίζω να κάνει, βασικά συγκεκριμένη ήταν για κινητά, αλλά επειδή ήθελα μια μικρή και όλες οι άλλες που είχε στα εκεί ήταν τεράστιες και δεν ήθελα μια μεγάλη, πήρα αυτή εδώ πέρα την ξύλινη, η οποία είναι και ομορφούλα, όπως βλέπετε, για να βάζω το τάμπλετ μου πάνω και να μπορώ να παρακολουθώ το baby τι κάνει όταν εγώ είμαι στο μπάνιο για να στεγνώσω τα μαλλιά μου ή αν τον έχω μέσα και κάθομαι εγώ να επεξεργαστώ κάποιο βίντεο στον υπολογιστή ή οτιδήποτε τέτοιο, οπότε τον παρακολουθώ από την κάμερα. Και ήθελα μια βάση για να βάζω το τάμπλετ, να τον βλέπω και να κάθεται όρθιο γιατί το είχα το τάμπλετ ξαπλωμένο και δεν με βόλευε καθόλου, οπότε νομίζω πως θα είναι μια καλή λύση αυτό. Επίσης πήρα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τέρμα πια οι κλασικές, δεν θα ξαναγοράσω, θα πάρω και άλλες να έχω. Γιατί θεωρώ ότι είναι, όχι θεωρώ, είναι πολύ καλύτερα να παίρνουμε επαναφορτιζόμενες και όχι να αγοράζουμε συνέχεια μπαταρίες. Επίσης πήρα αυτή εδώ πέρα την κανάτα, η οποία είναι γυάλινη. Σας έχω ξαναπεί ότι θέλω το χειμώνα να έχω πάνω στην κουζίνα μου μία κανάτα την οποία την γεμίζω με νερό και πίνω από αυτήν κατά τη διάρκεια της ημέρας γιατί θέλω το νερό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και όχι στην θερμοκρασία που έρχεται από τη βρύση, γιατί από τη βρύση έρχεται πολύ κρύο το νερό και επειδή εγώ με το παραμικρό λίγο δροσερό να πιω νερό, όχι ούτε καν κρύο, δροσερό. Μπαμπάκο μου, κάτσε να σου φέρω το πεπιλόνι σου. Λίγο κρύο νερό λοιπόν να πιω εγώ, κατευθείαν με πιάνουν τα λαιμά μου και αρρωσταίνω, οπότε το κάνω κάθε χειμώνα αυτό, γιατί από τη βρύση το χειμώνα έρχεται πολύ κρύο το νερό. Οπότε προτιμώ να κάνω αυτό και ήθελα γυάλινο, γιατί έχω πλαστική κανάτα και θέλω όσο μπορώ να βγάλω το πλαστικό από τη ζωή μας. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό στην Ελλάδα, γιατί τα περισσότερα πράγματα
Εντάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όσες χώρες και να έχω επισκεφθεί, εννοείται ότι στα σούπερ μάρκετ τα περισσότερα πράγματα είναι μέσα σε πλαστικά. Οπότε, όσο μπορώ τουλάχιστον προσπαθώ, ήθελα πολύ μια γυάλινη κανάτα με φελό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική της κανάτας με το φελό, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πήρα αυτή εδώ. Επίσης πήρα δύο τάπερ, αυτά εδώ. Και πριν που έβγαλα τα πράγματα και τα κοίταξα, συνειδητοποίησα ότι μάλλον πήρα πολύ ρηχά τάπερ, αλλά δεν πειράζει, κάπου θα τα βολέψω. Ίσως και μέσα στην κατάψυξη που κόβω και βάζω διάφορα λαχανικά για να τα έχω κατεψυγμένα. Ίσως με βοηθήσουν και εκεί, γιατί για το φαγητό νομίζω πως δεν κάνει, τώρα που τα ξαναείδα. Επίσης πήρα και κάποια πιατάκια, μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό τους και νομίζω πως ταιριάζει στο στυλ μου. Είναι αυτά εδώ πέρα, μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ μου θυμίζουν νησιώτικο σπίτι για κάποιον περίεργο λόγο, ενώ λουλουδάκια έχει στην ουσία, έχει καραβάκια και τέτοια πάνω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε πήρα και αυτά εδώ πέρα τα πιατάκια για να αλλάξουμε έτσι λίγο, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτά είναι τα πράγματα που πήρα. Γενικότερα δεν βρήκα πολλά από αυτά που ήθελα. Πήγα και για άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν. Ήθελα να πάρω 4 κορνίζες που είχα βάλει στο μάτι, που είναι πάρα πολύ ωραίες. Κάτι λευκές με έτσι ένα περίεργο κόψιμο, λίγο πιο vintage που αρέσει σε μένα για το δωμάτιο του μωρού. Μπας και επιτέλους το τελειώσω και σας κάνω ένα room tour. Κάποια στιγμή θα γίνει, είμαι σίγουρη, αλλά ποια στιγμή δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, θα ξαναπάω στα IKEA και ίσως τα βρω. Μάλλον θα χρειαστεί να πάω στα άλλα τα IKEA που. Νομίζω πως όταν πηγαίνω στα IKEA στο Γάλλιο βρίσκω πιο πολλές ποσότητες από ό,τι στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι νομίζω. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα που πήρα, πάω να τα τακτοποιήσω και να σας δείξω και την κανάτα, να σας δείξω και τη θήκη για το σαπούνι, να βάλω και την κουβερτούλα να πληθεί. Κατάφερα λίγο να περιποιηθώ την κουζίνα και δείτε τι ωραία που είναι αυτά εδώ και στη βάση που έχω πάρει. Οπότε από εδώ πέρα ξέρω ότι αυτό το χρώμα είναι του baby, αυτό είναι το δικό μας. Έβαλα εδώ για την κανάτα με το νεράκι και τα λεμονάκια μας. Και έχω εδώ πέρα να σας δείξω κάποια PR πακέτα που ήρθαν, όπως και μια αγορά που έκανα εγώ σε ρούχα, που θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη, γι' αυτό ήθελα να σας τα δείξω. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω με ένα καινούργιο προϊόν από την Benefit, που μου ήρθε μέσα σε αυτό το τέλειο νεσεσεράκι. Έχει μέσα βέβαια και κλασικά το California, που είναι το αγαπημένο μου ρούζ, το Dandelion που είναι το αγαπημένο μου, γενικότερα αυτά τα τρία τα προϊόντα, Hula, Dandelion και California, τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και θέλω να σας δείξω, βγήκε αυτή η καινούργια η παλέτα, η Cheek Stars, η οποία καταρχάς βγαίνει σε πολύ καλύτερη τιμή από ότι να τα πάρεις μεμονωμένα. Έχει μέσα όλα αυτά που βλέπετε και αυτό εδώ το highlighter πρέπει να είναι υπέροχο. Θα το δοκιμάσω σύντομα και θα σας πω. Επίσης μου ήρθε από την εταιρεία Λαμιλού που έχει τα προϊόντα για τα μωράκια μας. Αυτή εδώ η τέλεια κουβερτούλα, η οποία είναι από 100% από μπαμπού και ξέρετε ότι το μπαμπού είναι πάρα πολύ φιλικό για τα μωράκια μας και μου ήρθε σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χρώμα που ταιριάζει και με το δωμάτιο του μπεμπάκου και θα περιγράφει και το λογότυπό τους. Και μου ήρθε και αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι, το οποίο λέγεται Angel Wings και είναι πάρα πολύ ωραίο για να στηρίζει το κεφαλάκι του μωρού για όταν του κάνεις μασαζάκι ή μπορείς να το έχεις στο καρότσι του για να κρατάει το κεφαλάκι του να μην κουνιέται πέρα δόθε, όπως επίσης μπορείς να το έχεις και όταν του κάνεις μασαζάκι πάνω στην αλαξιέρα την ώρα που ή τον αλλάζεις ή άμα θες να του κάνεις μασαζάκι για τους κολλικούς στην κυλίτσα και όλα αυτά και είναι υπέροχα, τους ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θέλω να σας δείξω κάτι ρούχα που αγόρασα εγώ. Πήρα αυτό το τέλειο που κάμισο με τις καρδούλες από τα Ρεγκαλίνα είναι και τα δύο. Και αυτό, αλλά και η ζακετούλα εδώ, δείτε πόσο ωραίο πουκαμισάκι. Θα το φορέσω κάποια στιγμή σε κάποιο από τα επόμενα vlogs και θα σας το δείξω. Και πήρα και αυτή εδώ την ζακέτα, τώρα για την άνοιξη θεωρώ ότι θα με βολέψει πάρα πολύ. Δεν είναι πορτοκαλί, μην βιαστείτε να πείτε, όπα η Μαρινέλη ψώνει σε πορτοκαλί ρούχο. Είναι εκάι και είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα αυτό, γιατί και καφετίζει, ψιλοπορτοκαλίζει σίγουρα, αλλά πιο πολύ καφετίζει και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό από Ρεγκαλίνας. Και ξαναπήγε η αδερφή μου στα IKEA γιατί κάτι είχε ξεχάσει και μου βρήκε τα σκορνίζες που ήθελα για το δωμάτιο του μπεμπάκου.
αυτές οι κορνίζες, μπήκανε μέσα και οι αφισούλες, δείτε πόσο υπέροχα είναι και έκανα πολύ καλή επιλογή κορνίζας εν τέλει, μου αρέσει πάρα πολύ, δείτε εδώ πέρα τι ωραία που κάνει έτσι πιο baroque στυλ και έχω βάλει μέσα και αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τις πάρα πολύ ωραίες αφίσες που μου έστειλαν. Καθίστε να σας πω από πού, γιατί σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, από το My Fresh Lemonade, στο Instagram θα το βρείτε. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και οι κορνίζες είναι από IKEA. Είναι αυτός εδώ ο κωδικός, αυτό εδώ είναι το όνομά τους. Παιδιά, είναι μαγικές και τώρα δεν ξέρω βέβαια πώς θα τις βάλω. Ή θα τις βάλω έτσι στη σειρά, θα βάλω δύο πάνω και δύο από κάτω, θα δω πώς θα το κάνω. Και αν δεν υπομονώ να μπουν, γιατί είναι υπέροχες. Το ότι κατάφερα να κάνω ένα μπάνιο είναι απίστευτο. Μαζί με το μωρό, τον βάζω στο relax και αναγκαστικά μπαίνουμε παρέα στο μπάνιο και όσο κοιμάται κάνω εγώ μπανάκι. Ήρθε η ώρα να κλείσω το vlog γιατί πρέπει να κάνει και αυτό στο μπανάκι του και να φάει και να κοιμηθούμε. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου σχολίασε μια κοπέλα και θέλω λίγο να σας το ξαναπώ για όσες δεν είχατε δει εκείνο το βίντεο. Με ρώτησε η κοπέλα αυτή πότε άλλαξε ύφος στο κανάλι μου και δεν σας ενημέρωσα. Δεν έχω ενημερώσει για κάτι ότι άλλαξε το κανάλι μου ύφος γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά όπως σας είπα και στις αρχές, στο πρώτο βίντεο αφού γέννησα, σας είπα ότι επειδή τώρα με το μωρό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσω, να στήσω κάμερες, να κάνω όλα αυτά τα βίντεο τέλος πάντων που έχω στο μυαλό μου και που θέλω να κάνω, γιατί ο χρόνος μου είναι πραγματικά περιορισμένος και το να κάνω vlog πλέον είναι πολύ πιο εύκολο και από το να εξαφανιστώ εντελώς μέχρι να βρω τους χρόνους μου, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να κάνω vlog. Σας αρέσουν και εσάς κιόλας από ό,τι μου έχετε πει. Επίσης, μου είπε γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα για τον baby. Βλέπουμε πολλά πράγματα για τον baby γιατί πλέον κάνω vlog και ο μπεμπάκος είναι μέρος της καθημερινότητάς μου, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ένας άνθρωπος πλέον που υπάρχει μαζί μας μέσα στο σπίτι, δεν είμαστε πλέον οι δυο μας, είμαστε οι τρεις μας. Οπότε όπως και να το κάνουμε θα πρέπει να βλέπετε στα vlog και κάποια πράγματα για τον μπεμπάκο. Και αυτό, απλά ήθελα να σας το ξαναπώ, να σας ενημερώσω, να γνωρίζετε τι γίνεται. Γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι ποτέ δεν ανέφερα κάτι και ότι ξαφνικά αλλάξαμε θεματολογία και. Αυτά. Απλά αυτό ήθελα να πω, να είσαστε ενήμερες και όσες δεν είδατε εκείνο το βίντεο. Τώρα θα σας ξαναδώ πάλι στο επόμενο βίντεο, περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλιά σας. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά, αλλά να μην ξεχνάτε να με ακολουθάτε και στο Instagram. Γιατί και έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, τα λέμε καθημερινά, απαντάω πιο γρήγορα στα σχόλια. Οπότε σας έχετε Instagram, σας περιμένω και στην εκεί παρέα μας. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας.